Ευχαριστώ πάρα πολύ που σε μια δύσκολη περίοδο, πολιτικά και οικονομικά για τον τόπο, δεχτήκατε παραμονές εορτών να δώσετε συνέντευξη στην εκπομπή μου. Οι δανειστές μας, τον τελευταίο καιρό ειδικότερα, πιέζουν πάρα πολύ, για μια ακόμη φορά, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, ζητώντας νέα μέτρα. Θα έλεγα νέα αφέμαξη. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για τον κόσμο, για το λαό μας, για την κοινωνία μας να υποστεί νέες ανθρωποθυσίες? Κύριε Τράγκα, καταρχήν πρέπει να σας καλωσορίσω εδώ στην Αρχιεπισκοπή και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται σήμερα, που δημιουργείται αυτή η ευκαιρία να πούμε μερικές σκέψεις σε θέματα καυτά, στα οποία βέβαια δεν έχουμε απόλυτη γνώση, αλλά τα προσεγγίζουμε. Μπροστά από λίγο καιρό σε έναν επίσημο χώρο που ήταν πολλοί κόσμος, αλλά και πολιτικοί μας και εκπρόσωποι της κυβερνήσεως και της αντιπολιτεύσεως, πήρε το θάρρος βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο και είπα φτάνει πια, όχι άλλο. Από τότε έχει περάσει ένας ή δύο μήνες και με ξαναρωτάτε σήμερα. Θα ήθελα με πιο πολύ πείσμα να το πω, δεν αντέχει άλλο ο λαός. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Άκουσα μακαριότατε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, να λέει στον κύριο Πρετεντέρη στην εκπομπή Ανατροπή ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν αυτό το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα έσπρωξαν κόσμο στη φυλακή, φυλάκισαν πολύ κόσμο και δίμευσαν περιουσίες και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Εσείς ως ιεράρχης, ο ανώτατος ιεράρχης, θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα, το ό,τι καλύτερο μπορούσαν, πηγαίνει στο γεγονός ότι έχουμε εκατοντάδες πλέον Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν και οδηγούνται στις φυλακές και ταυτόχρονα μακαριότατε δημεύονται οι περιουσίες τους? Εδώ θα ήθελα να προσθέσω την εξής σκέψη, ότι όλο αυτό το θλιβερό γεγονός, όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα, δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Έχει μια προϊστορία και μπορεί ο πολλής λαός να μην μπορεί να το καταλάβει. Όσοι όμως διαβάζουν 5 βιβλία, ακούνε 5 πράγματα, βλέπουν ότι αυτός ο κατήφορος έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Επομένως δεν με ικανοποιούν εμένα αυτά που είπατε ή αυτά που γίνονται. Το να φυλακίζονται άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν λίγα ή περισσότερα χρήματα κλπ. Είναι ένα θέμα βέβαια αυτό της δικαιοσύνης. Εγώ δεν έχω λόγο να μιλήσω για αυτά. Αλλά μπορώ όμως να υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δουλώθηκαν πολλές φορές με τα συνθήματα, με τις προκλήσεις και από πολιτικούς πολλές φορές. Χρήματα έχουμε, πάρτε δάνεια, εορτοδάνεια, πάρτε διακοπές δάνεια, πάρτε αυτοκίνητα κλπ. Όλο αυτό, όταν κανείς το μελετήσει για 4 δεκαετίες, το βλέπει γραμμένο, φαίνεται μέσα, αλλά κρύβαμε την αλήθεια. Ή ο καθένας έλεγε να περάσει η δική μου ευθύνη και ας τα βρει ο άλλος. Ποιες είναι οι πραγματικές βλέψεις της κυρίας Μέρκελ και του Βερολίνου που εμφανίζονται ως φιλέσπλαχνοι, γενναιόδοροι, εμφανίζονται ως εγγυητές των δανείων μας? Καταρχάς, εσείς πιστεύετε ότι αυτοί είναι φιλέλληνες? Κοιτάξτε, ίσως να παρέλκει τώρα ο Αρχιεπίσκοπος να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, αλλά όμως πρέπει, γιατί η ώρα είναι κρίσιμη. Εγώ έχω σπουδάσει και στη Γερμανία, τους έχω ζήσει και ξέρω και την ψυχολογία τους περίπου. Αλλού πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, κύριε Τράγκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή που ψηφίσαμε, που θέλαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εκείνη το πρόβλημα. Εκείνοι που δημιούργησαν την εικόνα, την πραγματικότητα της πρώτης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τονίζεται η αλληλεγγύη, τονίζεται η συμπαράσταση, τονίζεται η βοήθεια του ενός προς τον άλλον. Αυτό έχει εκτραπεί τώρα, έχει αλλάξει. Με τα καλύτερα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε έχει γίνει ένας χώρος εκμετάλλευσης. Είναι βαριά αυτή η λέξη που λέω.
θα μπορούσε και σήμερα, αν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Ελλάδα εδώ που είμαστε, να ασκήσει αυτή την αλληλεγγύη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι που δάνεισαν την Ελλάδα να ζητάνε τα δανεικά τους, να επιστραφούν. Αλλά χρειάζονται μερικές προϋποθέσεις. Αν με αγαπάς, αν κάνεις αλληλεγγύη, ας το πάρουμε στις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μου ζητήσεις τα δανεικά, έστω και κάτι περισσότερο για το κέρδος, διότι το κέρδος είναι αυτό που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Όταν όμως, από ό,τι διαβάζουμε, είναι αλήθεια, τα χρήματα που μας δίνουν είναι ξένα, μαζεμένα από τον κόσμο πάλι. Και δίδουν ένα τόκο αλφα για αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αληθεύει ότι μας τα δίνουν εμάς στο πενταπλάσιο, είναι φανερά ότι είναι τοκογλυφία. Επομένως είναι εδώ η εικόνα της εκμετάλλευσης πέρα για πέρα. Γι' αυτό θα έλεγα, αυτή την εκτροπή πρέπει να δούμε, πώς από εκεί φτάσαμε εδώ και αν πρέπει αυτό το εδώ να πάει πιο πέρα. Το να ζητάνε τα δανεικά τους, το δικαιούνται, αλλά να θέλουν να μας πνίξουν για το μεγαλύτερο κέρδος, αυτό είναι καταδικαστέο. Πιστεύετε ότι έχει εκτραπεί, ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ ισοτήμων εταίρων? Τα τελευταία γεγονότα αυτό μαρτυρούν. Από όπου να τα εξετάσουμε και με όση ανεκτικότητα, διότι όταν έρχεται και σου ρουφάει το αίμα, του λες δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Και δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει κανείς που δεν το ακούει αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον στη θέση που είμαι, από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό ακούω. Βοήθεια, βοηθήστε μας. Πείτε μου, το πολιτικό προσωπικό, η κυβέρνηση αυτή και γενικότερα το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα είναι επαρκές να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση? Πώς σας φαίνεται? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι έχουμε τόσες πολλές συγκρούσεις με την Τρόικα, ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη αντίσταση, ή ότι απλώς εφαρμόζεται κάτι το οποίο ήδη έχουμε υπογράψει? Κοιτάξτε, για μένα, ναι, δεν θα ήθελα να αναμειχθώ στα πολιτικά, στα εσωτερικά. Εγώ βλέπω όλους σαν ένα πρόσωπο, είτε της μιας παρατάξεως, είτε της άλλης παρατάξεως, της άλλης παρατάξεως. Και θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, η οποία θα είναι βέβαια ουτοπική, ή πολλοί θα γελάσουν να τη δουν ανεδαφική. Θα ήθελα από τον πολιτικό κόσμο αυτή την ώρα να έκανε μια αυτοκριτική και να πάει βαθύτερα και να πει το κόμμα είναι πρώτα ή η πατρίδα. Πρώτα είναι η πατρίδα. Εμείς όμως έχουμε βεβαιωθεί όλοι μας ότι ο αγώνας γίνεται για το κόμμα, το κάθε ένα κόμμα. Και αν το πιστεύαμε αυτό, θα έπρεπε η αρχηγή όλων των κομμάτων, όχι ο ένας ή δύο, να πήγαιναν στις Βρυξέλλες και να έλεγαν εμείς είμαστε ένα στην Ελλάδα. Η πατρίδα μας είναι πάνω απ' όλα, δεν είναι τα κόμματά μας. Και σας λέμε ότι δεν μπορούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες να σας δώσουμε τίποτα άλλο. Δεν είμαστε λοποδίτες, δεν είμαστε κλέφτες, ή τουλάχιστον δεν είμαστε περισσότερο από εσάς λοποδίτες ή κλέφτες, να το πω έτσι. Να καθίσουμε να τα κουβεντιάσουμε, να κάνουμε και τους λογαριασμούς μας. Είναι πραγματικό αυτό το χρέος? Μήπως είναι και πλασματικό? Όλα αυτά που θρυλούνται από εδώ και εκεί, πήγαν εδώ, πήγαν εκεί, μήπως είναι μέσα σε αυτό το χρέος? Και να πούμε με μια φωνή ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τίποτα άλλο. Θέλετε να καθίσουμε να τα κουβεντιάσουμε? Ναι. Μα τι θα κάνουμε, θα δώσουμε παράταση? Μα τι είναι? Εμείς δεν μπορούμε. Αυτό όμως θέλει και ηρωισμό. Αλλά φοβάμαι ότι θα γελάσουν αυτοί που με ακούνε αυτή τη στιγμή και θα πούνε ότι είμαι ανεδαφικός. Αλλά αυτή είναι η πίστηση δική μου, και αυτή θα ήταν η πρόταση που θα μπορούσε να ανοίξει μια ρογμή, μια χαραμάδα, να δώσει μια αισιοδοξία, μια ελπίδα σε αυτόν τον λαό. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό μέτωπο όλων των πολιτικών αρχηγών? Να μην το έλεγα έτσι, θα γινόταν πολιτικό θέμα. Ναι, θα γινόταν, ανάγκη, ναι, θα λέγανε ότι... Ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα να έχει μόνο μία φωνή. Όλοι. Να πούμε ούτε το κόμμα μας, ούτε η πατρίδα μας, ούτε η καταγωγή μας, ούτε η οικογένειά μας, είτε ξέρω, η καταγωγή μας, αυτά όλα. Αυτά πάνε πίσω.
πρέπει αυτό να πάει μπροστά, και αν επιτύχει θα έχουμε καιρό για να μαλώσουμε μετά. Γιατί και η γκρίνια καλό πράγμα είναι, βοηθάει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω άλλου είδους. Δεν θέλω να σας βάλω στα πολιτικά, αλλά θέλω να μου πείτε, η φιλαυτία πάει μπροστά. Το κόμμα. Θα σας διόρθωνα, η απληστία. Η απληστία, η βουλημία. Θανάσιμο αμάρτημα, μακάρι. Το οποίο είναι θανάσιμο, το οποίο όμως έχει εξαπλωθεί από την κορυφή μέχρι το τέλος. Αν καθίσετε εδώ πέρα σε αυτή τη θέση, θα δείτε ουρά κόσμο να περνάει. Θα δείτε ότι πίσω από όλα είναι αυτή η απληστία. Λέει το ευχαριστώ και φεύγει, αλλά θα το δείτε αν μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αφού του βρίσκεις δουλειά κάπου να πάει, να μην πάω εκεί, να πήγαινα σε μια τράπεζα ή στο ΤΕΙ, στη ΔΕΗ, αυτό θα το ήθελα. Και διορτάσει μέσα σε αυτή την εποχή, ας το πούμε. Βρίσκεις κάπου να πας, πήγαινε εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν έχει δηλητηριάσει όλο τον οργανισμό, από πάνω μέχρι κάτω. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έλεγα σε έναν πολιτικό που κουβεντιάζαμε κάποτε, ωραία, να ξανακάνουμε εκλογές. Και να ξανακάνουμε εκλογές. Τα ίδια πρόσωπα είναι. 40 χρόνια, καθίστε τώρα και μετράτε, διαβάστε τα βιβλία αυτά που είπα πιο μπροστά, ξεκάθαρα. Διαβάστε τις εισαγωγικές του προϋπολογισμού, τις εισαγωγές που όπως κάνουν, τον πρόλογο. Λοιπόν, το χρέος, ένα ψέμα ολόκληρο. Μιλάμε ότι χρωστάμε 300 εκατομμύρια έξω. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Ναι, ναι. 320, 340, κανείς δεν ξέρει. Κρύβουμε όμως ότι χρωστάμε και 300 δις μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Διότι το σύνολο χρέος. Μιλάτε για το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Λοιπόν, ή προσπαθούμε να τα ρίξουμε στον άλλον που θα έρθει. Αυτό δεν είναι τιμιότητα. Δεν είναι κλασικό. Κρύβουμε την αλήθεια. Και ο λαός μας δυστυχώς δεν έχει ακόμα οριμάσει σε αυτό το θέμα. Θέλει ψέματα. Πιστεύετε ότι η βουλημία και άλλα θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία είναι εδώ στον τόπο, ριζωμένα θα έλεγα, είναι μέσα στο DNA της φυλής ορισμένα από αυτά, θα μας κάνουν να αργήσουμε να βρούμε το σωστό δρόμο και να βρούμε φως στην άκρη του τούνελ? Αυτά μας καθυστερούν, πιστεύετε? Θα βοηθήσουν, αλλά θα αργήσουμε. Κοιτάξτε, θέλουμε να τα ωρεοποιούμε τα πράγματα. Ακούμε από συζητήσεις και από εσάς τους δημοσιογράφους, κάθε βράδυ μας λέτε. Μιλάμε ότι πρέπει να βρούμε τις αξίες μας που χάθηκαν, πρέπει να βρούμε, ξέρω εγώ, τις ρίζες μας, όλα αυτά τα οποία τα χρειαζόμαστε. Επομένως πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μέχρι εκεί το λέμε, αλλά σταματάμε στο κουλτουριάρικο εκεί πέρα. Έρχεται το Ευαγγέλιο που είναι ξεκάθαρα. Μετανοείται. Και τι σημαίνει μετανοώ? Δεν σημαίνει σχήματα αυτά που βλέπουμε πολλές φορές. Σημαίνει ότι αλλάζω μυαλό. Αν αλλάξουμε μυαλό και στραφούμε προς την κατεύθυνση αυτή, θα είναι πιο εύκολη η ζωή μας. Νομίζω ότι είστε πεπισμένος ότι ο πολιτικός κόσμος δεν έχει αλλάξει μυαλά παρά την κρίση. Όλοι μας, και εμείς. Και εμείς, εξαιρετικός χώρος. Και λίγο εμείς, πολύ όλοι. Και οι δημοσιογράφοι και όλοι και όλοι και όλοι δεν βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτοκριτική, να εμβαθύνουμε μέσα μας και να πάρουμε ηρωικές αποφάσεις. Κατά την άποψή μου αυτή είναι. Μπορεί να είναι ανεδαφική, ας βρεθεί κάποια άλλη. Αλλά το να υπονομεύει ένας τον άλλον και να προσπαθούμε και ο λαός να λέει ότι άμα γίνουν εκλογές θα βγει ο άλλος. Δεν θέλω, το ίδιο θα είναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι η υποθήκευση της χώρας, είτε έρθει μια κυβέρνηση είτε η άλλη, μέχρι να καθαρίσουμε με αυτή την ιστορία που λέγεται βουνό χρέους, λίγο πολύ οι κυβερνήσεις θα είναι, οι συγκυβερνήσεις θα είναι κάπως... Κύριε Τράγκα, ο Καβάφης έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα, το «Ανεπαισθήτως», και λέει εκεί πέρα πώς την πάθαμε έτσι, πώς την έπαθα εγώ στο πρόσωπό του. «Ανεπαίσθητα, χωρίς να το καταλάβω, έχτισα τείχη γύρω μου και κλείστηκα μέσα». Είμαστε μαντρωμένοι. Είμαστε μαντρωμένοι. Αυτό το ανεπαισθήτως πρέπει να μας συγκλονίσει. Διάβαζα, γιατί διαβάζω αυτό το καιρό περισσότερο γύρω από αυτά τα θέματα. Η εγγραφή μας ήταν μονόδρομος τότε. Ήταν, δηλαδή, ούτε καν το ξέραμε. Αν δείτε πώς έγινε εκεί με την Τρόικα κλπ. Ένας απλός άνθρωπος εξανίσταται. Ποιοι λέμε και ψάχνουμε να βρούμε τους Ευρωπαίους. Εντάξει, αλλά
διεθνές ταμείο Κίφτοτ, δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι, και Αμερικοί είναι μέσα. Είναι και Αμερικανοί μέσα, επομένως, την άλλη πλευρά. Επομένως, είμαστε κλεισμένοι, είμαστε μαντρωμένοι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να βρούμε δύναμη εξόδου του Μεσολογίου. Πέστε μου κάτι, συχνά πυκνά λέγεται ότι ξένα κέντρα θέλουν τη συρρήκνωση της ελληνικής εκκλησίας. Την συρρήκνωση της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, δηλαδή η αποξήλωση εθνικών συμβόλων ή η επιθέσεις εναντίον εθνικών χαρακτηριστικών, πιστεύετε ότι βρίσκεται μέσα στα πλαίσια αυτών των επιχειρήσεων ξένων κέντρων? Κοιτάξτε, πολλά γράφονται και πολλά λέγονται. Δεν θέλω να τα δεχτώ όλα αυτά ότι είναι πέρα για πέρα σωστά. Όμως ότι τα δείγματα στρέφουν προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν αυτό το πράγμα. Δεν θα έλεγα πόλεμο κατά το κρουσίμα, αλλά θα έλεγα εκρίζωση, θα έλεγα εξωστρακισμό ή στο περιθώριο. Αυτό το έχουμε γευτεί από πολλές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Να μην είναι τα θρησκευτικά στο σχολείο. Να γλακοποιεί η ιστορία για να μην πικραίνονται οι γειτονές μας. Να αλλάξουμε την ιστορία να γραφεί με άλλο τρόπο. Να καταργήσουμε τη γλώσσα. Ωραία, καταργήθηκε η γλώσσα, καταργήσαμε τα σημεία περισπωμένες. Και τι έγινε? Η γλώσσα του παιδιού του γυμνασίου μας, του λυκείου, η γλώσσα του, το γλωσσολόγιο του είναι λιγότερο. 700 λέξεις. Με 700 λέξεις δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να αναπτύξει, ιδίως να μπει μέσα στην φιλοσοφία, την φιλολογία, τα γράμματα, τα ελληνικά. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και η παιδεία συρρυκνώνεται. Και όταν δεν έχει ένα χώρο παιδεία, έχουμε αυτές τις καταλήξεις. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι συρρυκνώνουν τα κεφάλαια της ιστορίας, ότι γίνεται μεγάλος ντόρος και θόρυβος, ότι συμπλέκονται οι πολιτικοί, γιατί ο ένας λέει να βάλουμε για τη Σμύρνη ότι έγινε συνωστισμός, ο άλλος λέει τι είναι αυτά που λες και αυτά. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι μειώνονται τα ιστορικά κείμενα για τις επόμενες γενιές που τα διαβάζουν? Κοιτάξτε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις, είναι μεγάλοι επιστήμονες. Έχουμε όμως ένα μειονέκτημα ότι η ιδεολογία πολλές φορές πάει μπροστά από αυτές τις αλήθειες. Και ακόμα κάτι ένα επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι πολλοί από εμάς σπουδάσαμε στο εξωτερικό ή μείναμε πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και δεν ξέρω αν ξέρουμε την ιστορία μας, δεν ξέρω αν ξέρουμε τις ρίζες μας. Όταν υπάρχει υπουργός θέας χωρίς τώρα εκεί που είναι, που έχει πάει και θέλει να σπάψει το χτύπημα της καμπάνας σε ένα νησί που είναι 50 άνθρωποι και ζουν από το χτύπημα της καμπάνας, επειδή πήγε διακοπές και την ενοχλούσε το χτύπημα της καμπάνας το πρωί που ξύπναγε, γιατί όλη τη νύχτα ξενυχτούσε, και είχε την ανέδεια να κάνει σχέδιο νόμου να το περάσει στη Βουλή. Όταν τολμάει ένα τέτοιο εγχείρημα να γίνεται, τι παραδόσεις να μιλήσεις, για ποια σχολεία να πεις, για ποια ιστορία να πεις? Βγαίνει ότι ένας λέει, ξέρω εγώ, στη Μικρά Ασία είναι συνωστισμός, ότι ο χρός του Ζαλόγκου ήταν ένα παραμύθι, δεν υπήρχε κλπ. Και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Η γλώσσα μας έχει φτηνίνει και καταστραφεί. Οι παραδόσεις, οι ρίζες, η ιστορία χρειάζονται επανεξέταση. Ξέρετε τι μου έλεγε ένας φιλόλογος, επειδή είμαι φιλόλογος και συζητούσαμε, γιατί να διδάξουμε τα αρχαία? Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να διδάξουμε αρχαία γιατί δεν ξέρουμε που τελειώσαμε φιλοσοφική σχολή. Θα πρέπει να πάρουμε από τη Γαλλία φιλολόγους τώρα για να μας διαβάσουν. Γάλλους. Που έχουν σπουδάσει αρχαία. Ναι, για να μας διαβάσουν επιγραφές. Εκπληκτικό. Ναι. Πώς θα πάει αυτή η παιδεία μπροστά? Μπορεί να πάει με το τυφλοσούρτι, μπορεί να προχωρήσει? Γι' αυτό τώρα έχουμε και αυτό το κατάδυμα εκεί που έχει φτάσει. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί λύσεις. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ξαφνικά μία πολιτικός, δεν θέλω να σας εισάγω στα πολιτικά, αλλά επειδή κάνουμε μία κουβέντα που άπτεται και αυτόν που βλέπουμε, δηλαδή τη συρρήκνωση, μια προσπάθεια συρρήκνωση της Εκκλησίας. Η κυρία Ρεπούς, και όχι μόνο η κυρία, συνεχώς λένε, ας πούμε, να κατεβάσουμε τις εικόνες από τα σχολεία, επειδή είναι και άλλα παιδιά τα οποία είναι αλόθρησκα.
Εντάξει, η ανεξή θρησκεία να υπάρχει, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη κτλ. Αλλά γιατί πρέπει να κατεβάσουμε τα χριστιανικά σύμβολα από όλα τα ελληνικά σχολεία? Θα ήθελα να κάνω εδώ μια πάλι μια υποσημείωση, ότι δεν πρέπει να τους βάλουμε όλους τους πολιτικούς μας στην ίδια κατάσταση. Έχουμε και πολιτικούς οι οποίοι και αντιδρούν και βοηθούν και τα πιστεύουν, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι οι ιδεολογίες οι οποίες παίζουν μεγάλο ρόλο και είναι κατευθυνόμενα τα πράγματα. Δεύτερον, δεν έχουν νιώσει πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω τι έφτεξε, τη ζεστασιά της παραδόσεως. Δεν ξέρουν τι σημαίνει οικογένεια. Δεν ξέρουν τι σημαίνει, η φλόγα που μεταδίδεται μέσα από την οικογένεια προς τα παιδιά. Λοιπόν, όταν αυτό το ξεχάσουμε, όταν δούμε ότι όλα αυτά μας απομακρύνουν, το αποτέλεσμα είναι κακό. Ο Καποδίστριας, θα σας πω το εξής, τον ρώτησαν το Υπουργείο Παιδείας, θα το λέγαμε σήμερα, κλειστικών, με το Παιδεία Θρησκευμάτων, πού θα τα βάλουμε, θα χάνουμε δύο χωριστά? Και ο Καποδίστριας απαντάει, τι ανόητο είναι αυτό που λέτε, μπορεί να πάει η παιδεία χωρίς τα θρησκεύματα και τα θρησκεύματα χωρίς την παιδεία? Τώρα τι βλέπετε, όσο δυνατόν μακριά, τις εικόνες να τις βγάλουμε. Ωραία, ανεξή θρησκεία. Η Εκκλησία έχει δείξει τέτοια ανοχή σε αυτό το κεφάλαιο, ώστε κατηγορείται από πολλούς. Αλλά για να πάει στην Αγγλία κανείς, λέει, δεν έρχεσαι να σπουδάσεις, θα σπουδάσεις αυτά που θα σου πούμε εμείς. Όχι ότι θέλεις εσύ. Λοιπόν, γιατί όταν μπει το παιδάκι μέσα και είναι μουσουλμάνος, άμα δει την εικόνα του Χριστού, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Απλώς είναι ένα μέσο για να περάσουν ορισμένες θέσεις ορισμένων ανθρώπων. Πέστε μου κάτι, έγινε πολύ θόρυβος το τελευταίο καιρό με την υπόθεση της ανέγερσης ενός τζαμιού ή δύο τζαμιών ή όσων θέλουν να κάνουν οι μουσουλμάνοι. Πώς θα το σχολιάζατε αυτό? Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να γίνουν με πιο διακριτικό τρόπο, παραδείγματος χάρη, ή μεταφέρω αυτή την αίσθηση ενός κόσμου που λέει ότι θα μπορούσαμε σε ένα χριστιανικό περιβάλλον να μην έχουμε, να είναι τα τζαμιά, ξέρω εγώ, σε κάποιες αίθουσες που μπορούν να προσεύχονται οι ελευθερώς, να προσεύχονται οι Μωαμεδανοί. Εσείς τι λέτε για αυτό το πράγμα? Το θέμα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον προκάτοχό μου και την τότε Ιερά Σύνοδο, και βλέποντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν χώρους να προσευχηθούν, ενέδωσαν, είπαν να γίνει και εδώ το τζαμί. Από τότε έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, τώρα ακούμε ότι πάλι αρχίζουν οι προσπάθειες. Εγώ ήμουν υπέρ της απόψεως. Ήμουν. Δεν έχω ανακαλέσει. Αλλά βλέποντας το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέποντας τους διωγμούς των χριστιανών, τις σφαγές των χριστιανών και τη σιωπή των μεγάλων, βλέποντας ότι θέλοντας να πάει ένας από εμάς επίσκεψη σε ένα από τα αραβικά κράτη, δεν μπορεί να πάει ή να βγάλει το ρούχο του, είμαι επιφυλακτικός. Και θα ήθελα να είχαμε εδώ την πείρα του γαλλικού κράτους, που δεν θεωρείται ότι είναι μυσαλόδοξο, αν είναι ευχαριστημένοι για αυτό που έχουν κάνει. Δεν λέω όχι, αλλά είμαι πολύ επιφυλακτικός. Δεν λέτε όχι στην ανέγερση ενός τζαμιού, αλλά είστε επιφυλακτικός στο πότε πρέπει να γίνει ενδεχομένως. Πότε πρέπει να γίνει, τι θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Θα είναι μια σχολή μουσουλμανισμού, θα είναι ένας χώρος φονταμενταλισμού. Πώς θα διοικείται, ποιος θα το διοικεί, και θα πούμε ότι θα λάβουμε μέτρα. Αλλά αυτά τα ξέρουμε στην Ελλάδα πολλές φορές. Λαβαίνουμε μέτρα, βγαίνει νόμος, αλλά ο νόμος δεν χρησιμοποιείται καλώς. Μακαριότατε, υπάρχει περίπτωση να σας πούνε ότι, ξέρω εγώ, έχετε κάποιες ρατσιστικές διαθέσεις, αλλά εκ των προηγούμενων θέσεών σας, ιστορικά στη διαδρομή σας, δεν είστε υπέρ του ρατσισμού, σαφώς, και το τονίζω κατηγορηματικά αυτό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς ως χριστιανοί έχουμε από αυτή την πείρα που έχει η Εκκλησία μας
Έχουμε δικαιώματα σε μουσουλμανικά κράτη να ασκήσουμε τη θρησκεία μας με ανέγερση εκκλησιών κτλ. Σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως έχουμε. Δεν ξέρω σε όμως αν έχουμε σε όλες. Έχουμε. Ναι. Αυτό ήταν, αυτό ήταν ο λόγος που και προηγουμένως η Ιεραρχία και η Σύνοδος και εγώ είπαμε ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να ανοίξει κλπ. Αλλά βλέποντας το πώς τα πού πηγαίνουμε, ότι πλέον ο μουσουλμανισμός, το Ισλάμ, έχει αρχίσει να γίνει μια απειλή προς κάθε κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει. Προβληματισμένος είμαι. Παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών που δόθηκε σε μένα. Κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος, μεταξύ άλλων, θέλω να σας ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θελήσει κάποιες φορές να ασκήσει έλεγχο πάνω στη λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδος και κυρίως πάνω στα οικονομικά της που είναι και πολύ συζητημένα. Κατά καιρούς επανέρχονται στις εφημερίδες η εκκλησιαστική περιουσία, τα λεφτά της Εκκλησίας, τα ταμεία της Εκκλησίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα συγκεκριμένα, θέλησε ποτέ να βάλει μάτι, να βάλει χέρι στην Εκκλησία και στη λειτουργία της? Εντάξτε, θα ήταν δικαιολογημένο να το ζητήσει αυτό η Τρόικα, διότι δεν είναι και οι Έλληνες πληροφορημένοι. Έτσι όπως τα βλένε οι Έλληνες και τα διηγούνται και πώς παριστάνουν, εξυπακούεται ότι υπάρχουν αυτά τα περιουσία, στοιχεία, μυθικά κλπ. Εγώ έκανα τις εξής κινήσεις όταν βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Όταν μας επισκέφθη ο κύριος Βενιζέλος, δεν θυμάμαι τι υπουργός ήταν τότε, στην Σύνοδο και χαρήκαμε πάρα πολύ και μιλήσαμε ανοιχτά, του είπαμε ότι η λίγη εκκλησία που έχει αναπομείνει και στην οποία ελπίζουμε και περιμένουμε, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το κράτος για την περιουσία του. Εμείς δεν πουλάμε ούτε μία σπιθαμή γης. Την αξιοποιούμε και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε με άλλους τρόπους, μακροχρόνιες μισθώσεις κλπ. Αλλά θα μείνει δική μας αυτή η περιουσία. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η φορέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου να μην πω περισσότερα, με επισκέφθη μπροστά από καιρό και μου είπε ότι είναι έτοιμος να μας βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν τρόποι που μέσα στην Εκκλησία να δημιουργούνται μαύρα χρήματα κλπ. Να σας βοηθήσει ο Ευρωπαϊκός Φορέας. Ναι. Ουσιαστικά σας είπε δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Φορέας ότι να σας διδάξει τρόπους ή να σας μεθοδεύσει, αν θέλετε, καταστάσεις ώστε να μην υπάρχουν. Ήταν σίγουρος ότι έχετε μαύρα λεφτά? Γιατί δεν αυτό ξέρω, το πράγμα που είπε, ώστε να μην υπάρχουν μάλλον λεφτά στην Εκκλησία, είχε τέτοια σιγουριά αυτός? Να σας πω εγώ, ναι, τι είπα. Τα χρήματα τα εκκλησιαστικά, δεν ξέρω, εννοείται πρόσωπα. Σαν πρόσωπα ο καθένας είναι ανεξάρτητος, ελεύθερος, δεν ξέρω τι πιάνει η ζωή του κλπ. Τα χρήματα τα εκκλησιαστικά, αφού η Εκκλησία έχει αγαθές σχέσεις με την πολιτεία, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι ανοιχτά χαρτιά. Και θα ήθελα να πω ακόμα, ή μάλλον να την αφήσω για πιο έπειτα. Επομένως, εάν έρχεστε για να αποκτήσετε γνώσεις, αν θέλετε βιβλιογραφία, παραδείγματος χάρη, κάνετε μια μελέτη, μπορούμε να σας πούμε τι θέλετε να συζητήσουμε. Αν όμως έχει μια ελεκτική προσπάθεια αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας πω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος το έχει δηλώσει και θα το εφαρμόσει. Δεν είναι απικία κανενός. Δεν είναι απικία. Ούτε αυτό είπατε στους Ευρωπαίους, ότι απικία. Η Εκκλησία δεν είναι απικία. Δεν είναι απικία. Με την πολιτεία οι σχέσεις μας είναι αγαθές και σε αυτό το σημείο. Είναι ανοιχτά τα βιβλία μας, τα χαρτιά μας. Και μια και μιλάμε για την περιουσία, να σας πω μια σκέψη. Μια συζήτηση που έκανα με τον Γενικό Γραμματέα του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ο κύριος Κουτσούμπα. Κουτσούμπας. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Και είναι και μια πρόταση, θα έλεγα, και καλό να το κουβεντιάσουμε και μαζί. Αφού λένε τόσα και τόσα πράγματα για αυτή την εκκλησιαστική περιουσία, γιατί να μην κάνουμε έναν φορέα, μια επιτροπή που να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και να ανοίξουμε τα χαρτιά μας όλα, τα ταμεία μας, τι έχουμε, τι υπάρχει, πώς ζούμε. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η Εκκλησία αυτό το χρόνο πρέπει να βρει 2 εκατομμύρια να δανειστεί για να κλείσει τον απολογισμό της. Βέβαια θα μου πείτε, έχει περιουσία μεγάλη. Έχει. Τι μας δίνει ο Λυκαβητός? Τίποτα. Τι μας δίνει η Κεσαριανή? Τίποτα. Έχουμε μερικά ακίνητα που είναι μια αξία στην Βουλιαγμένη, σε μερικά μέρη της Ελλάδος. Αυτή είναι και η προσπάθεια που κάναμε και έγινε ο νόμος Εκκλησίας και Κράτους, καταρχήν Αρχιεπισκοπής και Κράτους, και αν θέλουν και άλλες Μητροπόλεις θα συμμετάσχουν. Αυτά τα λίγα που έχουμε να τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που απαιτεί η εποχή μας, όχι για να κάνουμε λεφτά εμείς σαν πρόσωπα. Να έχει η Εκκλησία λεφτά για να κάνει το κοινωνικό της έργο, το οποίο είναι τεράστιο. Αυτή την ώρα όλη η πρόνοια, υπάρχουν και άλλοι φορείς, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της πρόνοιας για το λαό μας είναι στις πλάτες της Εκκλησίας, από τη μια άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδος. Θα το αντιάξουμε, θα αγωνιστούμε και θα είμαστε δηλαδή, και λεφταίοι που θα πέσουμε. Με συγχωρείτε μακαριότατε, του προτείνατε του κυρίου Κουτσούμπα να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Ναι. Όλα τα κόμματα. Τα δικά μας. Εγώ είπα για ανοίξτε και τα δικά σας. Ναι. Τα δικά τους είναι δικό μας. Εμείς δεν έχουμε απορία ούτε αγωνία δεν έχουμε. Μάλιστα. Αλλά τα δικά μας είμαστε ελεύθεροι και πρόθυμοι να τα ανοίξουμε όλα, να γίνει εξέταση λεπτομερής και να βγάλουμε και συμπέρασμα. Δεν ήταν να πάρει απόφαση ο άνθρωπος, αλλά όμως δέχτηκε τη συζήτηση. Λέω η άποψή του. Θα τη δούμε, δεν ξέρω αν την είναι να καλλιεργήσει. Πέστε μου κάτι. Η Τρόικα όμως επιμένει να διακοπεί η μισθοδοσία των ιερέων. Κοιτάξτε. Να περιοριστεί, να διακοπεί σε τελική ανάλυση να μην υπάρχει μισθός για τον ιερέα, τον εφημέριο. Αυτό το διαβάσαμε πολλές φορές από τις εφημερίδες, το ακούσαμε, το είδαμε. Πρέπει όμως να σας ομολογήσω ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν είχε τέτοια θέση. Και είναι, πρέπει να πω και από αυτή τη θέση σήμερα ένα ευχαριστώ για τον δρόμο με τον οποίο αντιμετώπισε η πολιτεία το θέμα αυτό. Αλλά θα πρέπει να πούμε όμως ότι δεν είναι ένα χάρισμα η μισθοδοσία στους ιερείς, ούτε είναι μια πληρωμή της υπηρεσίας που προσφέρει, είτε είναι μια ανταπόκριση σε υποχρέωση. Υπάρχει νόμος το 1833-34 που λέει το δημόσιο για να ζήσει δεν έχει λεφτά, δεν έχει χρήματα, δεν έχει περιουσία. Για να πληρώσει τους στρατιώτες, τις επαναστάσεις, όλους, έπρεπε να δώσει χτήματα. Λοιπόν, και ζήτησε τα χτήματα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία είπε ότι ναι, αλλά με αυτά συντηρώ το κλήρον, τις ανάγκες μου. Και είναι γραμμένο ότι αναλαμβάνει την μισθοδοσία του κλήρου το κράτος έναντι αυτής της περιουσίας, τα εκκλησιαστικά σχολεία, δηλαδή την επιμέρφωση του κλήρου, και έτσι παρελείπει. Υπήρξε μια ανταλλαγή. Ναι. Υπήρξε μια αμοιβαία ανταλλαγή. Επομένως, αυτή τη στιγμή στο θέμα αυτό, δεν ξέρω αν επιμένει η Τρόικα, θα πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ προς την πολιτεία, η οποία έμεινε σταθερή και είπε ότι αυτό είναι μια υποχρέωση προς την Εκκλησία. Τους έχετε δει ποτέ τους Τροϊκάνους, σας έχουν επισκεφτεί ποτέ? Όχι, σαν τα τρία πρόσωπα, πολλούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα επαφή και με τον κύριο Φούχτελ της Γερμανίας. Ναι. Α, τον κύριο Φούχτελ, ναι, ο οποίος σας επισκέφθη εθιμοτυπικά ή γιατί είχε στοχεύσει κάτι που ήθελε να πάρει την πρώτη Εκκλησία φορά εθιμοτυπικά. Τι σας ζήτησε ο κύριος Φούχτελ? Όχι, επικοινωνία, συνεργασία με τα Εκκλησία, με τις ενορίες της Γερμανίας και λοιπά, στο δικό του το πεδίο. Ναι, με τους Ευαγγελιστές. Με επισκέφθη επίσης η υπουργός για θέματα προνοίας της Γερμανίας, η οποία επέδειξε πολύ καλόν χαρακτήρα, πήγε τα ιδρύματα όλα και δημιούργησε και ένα ρεύμα βοηθείας προς ορισμένα ιδρύματα.
Στις Βρυξέλλες είδα τον αυτόν τον Μπαρόζο. Τον Μπαρόζο. Μιλήσαμε πολύ, είπαμε. Αλλά μένουμε στα λόγια και τα λόγια είναι πάρα πολλά. Ναι, μένουν στα λόγια γενικώς, στις υποσχέσεις προς την Ελλάδα και γενικότερα. Με τον κύριο Σαμαρά έχετε καλές σχέσεις? Πολύ καλές σχέσεις. Έχετε καλές σχέσεις. Έχει ενδιαφερθεί για τα προβλήματα της Εκκλησίας? Ζητάμε και τώρα κατανάγκη, κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα, καταφεύγουμε. Όπως συζήτησα και με τον κύριο Τσίπρα. Τον έχω δει όπως συζήτησα με τον κύριο Κουβέλη. Έχουμε μια επαφή, μια ανταλλάξαμε απόψεις. Ήρθε και ο κύριος Κουτσούμπας. Άλλη ήταν βέβαια η συζήτηση. Τώρα όμως που έχουμε προβλήματα και δημιουργείται κάθε μέρα πρόβλημα, γιατί είναι ένας οργανισμός τεράστιος, προσφεύγουμε στην πολιτεία και πρέπει να ομολογήσω ότι έχουμε βρει μεγάλη ανταπόκριση. Τώρα λέτε ότι έχετε βρει ανταπόκριση. Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν, θα έλεγα, δεκάδες συσίτια της Εκκλησίας, τα οποία έχουν ξεκινήσει και με πρωτοβουλία σας εδώ και αθορύβως προς τιμήν σας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, και όλες οι ενορίες έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, σύτηση πολλών χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Η πολιτεία, εκτός μνημονιακού προϋπολογισμού, έχει σπεύσει ποτέ, μακαριότατα, να σας πει να βάλω κι εγώ κάτι της, για να μπορέσουμε να αντέξουμε, διότι και εσείς πρέπει να βρείτε τρόφιμα και πέραν των χορηγών ή των καλών ανθρώπων που έρχονται χρειάζονται χρήματα? Έχει έρθει ποτέ η πολιτεία να πει, αρχιεπίσκοπε, να σας δώσω αυτά, γιατί συντίζετε χιλιάδες ανθρώπους σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος? Η βοήθεια των ανθρώπων πηγάζει από δύο χώρους. Τα συσίτια, παραδείγματος χάρη, από τις ενορίες, αλλά και το άλλο έργο της αποστολής, που είναι κομμάτι της Αρχιεπισκοπής. Χωρίζονται όμως σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που είναι οι ενορίες, και το άλλο σε ιδιωτικού δικαίου, που είναι όλη η αποστολή. Το Υπουργείο Γεωργίας, δεν ξέρω από ποιους πόρους, δίνει σε ενορίες ποσότητες, παραδείγματος χάρη, τροφίμων, ρύζι, λάδι, μακαρόνια, τέτοια πράγματα, μόνο όμως τις ενορίες. Διότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να βοηθάει ή δεν έχει δυνατότητα ή ο νόμος δεν επιτρέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όλος ο άλλος ο χώρος, που είναι μια ιδιωτική προσπάθεια, πρέπει μόνος του να βρει τους τρόπους για να τα αντιμετωπίσει τα έξοδα. Και είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με στέρηση από τα αγαθά της οικογένειας μας συμπαραστάθηκαν μέσω του προγράμματος του Sky, από τα παντοπολία, τα μεγάλα, τα σούπερ μάρκετ. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν τεράστια εργασία. Να φανταστείτε μόνο ότι αυτές οι κυρίες, οι καημένες που καίγονται στην κουζίνα κάθε ναού, κάθε μαγειρίου, είναι γύρω στις 1000 οι οποίες μαγειρεύουν σε 150 εστίες, 150 κέντρα, οι οποίες δείτε με πόσο φιλοστοργία έχουν κανονίσει το πρόγραμμα. Σε κάθε ενορία είναι 20-30 γυναίκες, οι οποίες έχουν κάνει ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, 2-3 την ημέρα, έτσι ώστε να έρχεται η σειρά της κάθε 10 μέρες κάθε γυναίκα κλπ. Δεν αμείβονται. Πάρα από τις 1.000-7-8 γυναίκες οι οποίες έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να στηρίξουν την οικογένειά τους. Είμαι καταποχρωμένος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και όπου ζητήσουμε κάτι, συμπαράσταση κλπ, βοήθεια σε εργασία, βρίσκουμε ανταπόκριση. Τι να πω, θα φοβάμαι ότι θα παραξηγηθώ γιατί θα παραλείψω. Γιατροί, γύρω στους 200 γιατρούς, έρχονται εθελοντικά και βοηθάνε στα ιατρεία, νοσοκόμες, φαρμακεία, φαρμακοποιοί, η εταιρεία των βιομηχάνων των φαρμάκων. Όλος αυτός ο κόσμος, ο εμβολιασμός των παιδιών, τα εμβόλια δωρεάν μας ήρθαν και από την Αμερική. Βοηθάνε οι ομογενείς? Να σας πω, εγώ πήγα στην Αμερική, δεν πήγα για να ζητήσω τίποτα, δεν το θέλησα.
έγινα διδάκτορ σε ένα εκεί πανεπιστήμιο και πήγα να πάρω την διάκρισή μου κλπ. Αλλά είπαν μια ευκαιρία να δω τους Έλληνες. Και είδα κόσμο δημιουργημένο, καλλιεργημένο, ενθουσιασμένο και μιλήσαμε και. Και αυτοί κάμανε ένα κίνημα φοβερό και έχουμε μια βοήθεια από εκεί. Έρχονται και με έναν πρωτότυπο τρόπο, θα έλεγα. Πώς? Δεν θα ήθελα να πω το όνομα κάποιου μεγάλου ευεργέτη, ο οποίος είπε: εγώ βάζω αυτό το κεφάλαιο για να δώσετε τροφή στους Έλληνες. Αυτός έγινε η αφορμή να κάνουμε το δέμα. Τι είναι το δέμα? Τα 10.000 πιάτα φαγητό είναι αυτά που μοιράζονται στους δρόμους, στις ενορίες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος που έχασε τη δουλειά του, που έκλεισε το περίπτερό του, ξαφνικά από τη μια μέρα να, έρθει, να του συμβεί αυτό το γεγονός, να έρθει στη σειρά με ένα, να πάρει με ένα πιάτο φαγητό. Αυτό το είδα πολλές φορές που τέτοιοι άνθρωποι έρχονταν στα συζήτια και όταν έφτανε κάποιος φακός έβαζαν το χέρι τους μπροστά. Αξιοπρέπεια. Λοιπόν, δεν θέλανε. Οπότε είπαμε το σπίτι να πάει το δέμα αυτό. Και έτσι λοιπόν έχουμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 6.000 δέματα των 20 κιλών, 15 με 20 κιλών που στέλνονται στα σπίτια αυτά. Για να είμαστε όμως καθαροί και ειλικρινείς απέναντι σε αυτούς που μας βοηθάνε, μας βοήθησαν και μας βοηθάνε, είπαμε ότι θα ετοιμάζονται τα δέματα, θα κόβονται αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ κλπ. Και εμείς, δίνοντας αυτές τις αποδείξεις, θα παίρνουμε τα χρήματα για να ξοφλάμε τα τρόφιμα. Και αυτό ήταν ένας ωραίος τρόπος συνεργασίας, το να μην πάρουμε χρήματα στα χέρια μας και να κάνουμε εμείς πληρωμές και τέτοια πράγματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο να βρούνε οι άνθρωποι μια βοήθεια. Οι πολύτεκνοι. Ποιος πολύτεκνος σήμερα, όταν θα έχει έσοδο όλο το χρόνο 7.000 ευρώ με 3 παιδιά, με 4 παιδιά, μπορεί να τα βγάλει πέρα? 2.000 δέματα, 4.000 δέματα στα σχολεία. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν πρέπει να πας στο σχολείο μέσα και να χωρίσεις τα παιδιά, να πεις εσύ έχεις να φας, εσύ δεν έχεις, έλα εσύ να φας, εσύ να μην φας κλπ. Και κάναμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, με το Υπουργείο Παιδείας και με τους συνεργάτες του και με τους καθηγητές στα σχολεία, τους γυμνασιάρχες, και έγινε επιτροπή που ξεχώρισε ποια παιδιά είναι αυτά που υποφέρουν και μάθαμε το σπίτι τους και δια των καθηγητών πάει το δέμα στο σπίτι, ώστε το παιδί να έχει μια βοήθεια, μια παράσταση μέσα από το σπίτι. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, μακαριότατε, σε πόσους σητίζει η Εκκλησία περίπου καθημερινά στην Ελλάδα του Μνημονίου? Στοιχίζει πάρα πολύ, δεν είμαι έτοιμος, θα μπορούσα κάποια στιγμή να σας δώσω, αλλά για φανταστείτε ότι από αυτά, από το κάθε δέμα, η κάθε οικογένεια θα έχει 4-5 μέλη που παίρνει τα βοηθήματα. Αν είναι 10.000 τα δέματα, παραδείγματος χάρη, είναι 30-40.000 άνθρωποι μόνο από τα δέματα. Φαγητά, τα φάρμακα κλπ. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Θα ήθελα να σας πω κάτι συγκινητικό. Βέβαια, είπαμε για τους φτωχούς ανθρώπους που βοήθησαν κλπ. Δεν θα πω παλιό, ένας λαμπρός νέος, αλλά έτυχε να έχει χρήματα, δούλεψε, δεν είναι άνθρωπος. Ήρθε μια μέρα να δει τι γίνεται με τα παιδιά, συγκινήθηκε για τα παιδιά. Και πήγαμε μαζί σε αυτό το πρόγραμμα να δει τι γίνεται στις αποθήκες κλπ. Μου λέει: πόσα δέματα δίνετε στα παιδιά? Λέω: 2.000 δέματα στα σχολεία. Και καλύπτονται όλα? Μου λέει: λέω, δεν καλύπτονται. Χρειαζόμαστε άλλες 2.000 δέματα. Και μου λέει: πάρτε την κάρτα μου. Τα 2.000 δέματα για ένα χρόνο σας τα καλύπτω εγώ. 2.000 δέματα. 2.000 δέματα για ένα χρόνο σας τα καλύπτω εγώ. Υπολογίζω να φτάσει 400.000 αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να τα γενικεύουμε τα πράγματα. Υπάρχουν και πλούσιοι που βοηθάνε, ναι, αλλά και πολλοί. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι. Υπάρχουν πολύ γνωστά ονόματα των Αθηνών. Όμιλοι, αν θέλετε, μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή και οι οποίοι προσφέρουν στο έργο της Εκκλησίας.
Όχι πάρα πολύ. Αλλά είναι μια και φέρατε εδώ τη συζήτηση, είναι κάτι που είναι συγκινητικό, που είναι, ίσως να είναι και παρεξηγήσιμο. Όταν ήρθα στην Αρχιεπισκοπή και ανέλαβα, από τότε και μέχρι σήμερα μια μεγάλη πληγή και ένας πόνος ήταν η αλληλεγγύη. Ο θεσμός αυτός της αλληλεγγύης. Δεν ήθελα να συνεχίσω πάνω σε αυτό το θέμα και ήθελα να κάνω κάτι καινούριο. Και σκέφτηκα την αποστολή, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τίποτα, λέω κάνω εγώ κάτι δικό μου, να προχωρήσουμε. Αλλά πώς να γίνει αυτό το πράγμα. Μεγάλο. Έρχεται ένας παππούλης, Παπακαράλης λέγεται, και μου λέει, εγώ σε όλη μου τη ζωή αγωνιζόμουν να κάνω κτίριο για να το κάνω γυροκομείο. Γέρασα όμως και δεν το τελείωσα. Και σας δίνω λέει αυτό το κτίριο να κάνετε ό,τι θέλετε. Και το κάνω το κτίριο αυτό. Πήγα, το είδα, ήταν μόνο τα τούβλα. Θέλει πάρα πολλά λεπτά να γίνει. Το βράδυ με επισκέφθη κάποιος επιχειρηματίας. Επειδή εγώ πρέπει να λέω τις αλήθειες και είμαι πνευματικός πατέρας όλων των παιδιών, όλα τα παιδιά που έρχονται κοντά μου, ο κύριος Λαβρεντιάδης. Και μου λέει, τι θα μπορούσα να βοηθήσω. Έχω χρήματα. Του λέω, έρχεστε σε μια ώρα πολύ δύσκολη για μένα. Ναι. Μου έδωσαν αυτό το κτίριο και θέλω να το κάνω ένα κέντρο αγάπης, αλλά δεν έχω λεφτά να το τελειώσω. Θα σε βοηθήσω εγώ να το τελειώσεις, μου λέει. Έχω χρήματα να σε βοηθήσω. Του είπα, επειδή έχω μια αρχή να μην παίρνω χρήματα, θα σας παρακαλούσα να μου το τελειώσετε, αφού μπορείτε, και να μου το παραδώσετε. Πραγματικά σε 2-3 μήνες τελείωσε το κτίριο, γίνανε τα αναγένεια, τον ευχαριστήσαμε κλπ. Και μου είπε, χρειάζεσαι και να ξεκινήσεις για κάτι περισσότερο. Χρειάζομαι, λέω, λίγα στο ξεκίνημα και μετά θα δω πώς θα έρθουν τα πράγματα. Με βοήθησε. Και γι' αυτό πάτε στη φυλακή και τον βλέπετε. Κοιτάξτε. Και γι' αυτό έχετε επικριθεί κιόλας από εφημερίδες. Κοιτάξτε. Γιατί τώρα είναι διοκόμενος. Ναι. Δεν έχει καταδικαστεί, έχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά είναι διοκόμενος. Ναι. Στις φυλακές βέβαια πηγαίνω γενικά και βλέπω και πλούσιο. Βλέπω ότι βλέπετε πολύ κόσμο. Λοιπόν, αλλά θα ήταν εξωφρενικό, δεν ξέρω πώς να χαρακτήσω, να μην πάω να επισκεφτώ τον άνθρωπο αυτόν. Δεν μπαίνω στις ιστορίες του, δεν μπαίνω στις δυσκολίες του, δεν μπαίνω στα προβλήματά του, δεν ξέρω ποιες είναι, γιατί πράγμα, αν φταίει. Για αυτά θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Ναι. Εγώ όμως τον βλέπω σε έναν άνθρωπο που ήρθε και με βοήθησε σε δύσκολη ώρα. Τον βλέπω σε έναν άνθρωπο, γιατί με επισκέπτεται τακτικά, που έχει ανάγκη μεγάλη και πνευματική για να στηριχθεί. Αλλά δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Η αρρώστια του είναι φοβερή. Δεν πιστεύω να ζήσει μέσα στη φυλακή. Θα πεθάνει, δεν θα ζήσει, διότι είναι εξοντωτικά όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά εμένα ναι, αυτό δεν με απασχολεί. Και όταν μου δίνεται ευκαιρία, όπως τα Χριστούγεννα, τις ημέρες αυτές, πάλι θα πάω να το δω, διότι εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα κρίνω, όπως δεν κρίνω κάθε άνθρωπο. Βλέπω τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό είναι και το κακό πολλές φορές ημών των ιερέων. Επειδή είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε από τον άμβονα, εξαπολύγουμε μύδρους εναντίον των άλλων. Όταν το δείστε όμως τον άνθρωπο πληγωμένο, αμαρτωλό, ό,τι όπως θέλετε, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένας Θεός ο οποίος έχει γκρεμιστεί κάτω. Λοιπόν, αυτό ήταν για μένα, ναι, ο κύριος Λαβρεντιάδης, και είναι. Τα άλλα ας τα βρει δικαιοσύνη, ας κάνει ό,τι πρέπει να υποστεί, αν φταίει αυτά που πρέπει. Εγώ όμως θα σταθώ πλάι του, διότι έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να υπηρετήσει τον εαυτό του. Πρέπει να είναι κάποιος άλλος και άλλος μέσα από τις φυλακές για να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει και για τις ανάγκες του. Λοιπόν, δίνεται ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται. Ήρθε ένας μπροστά από λίγο καιρό, μου λέει, πήρα το φάπαξ μου. Δεν θέλω να το δώσω στα παιδιά μου, πάρτε το. Είναι θυσιαστικές τις περιπτώσεις. Γιατί είναι και συγκινητικά τα γεγονότα τα καθημερινά. Φανταστήκατε ένα παιδί να πάει να παίρνει τα κεριά από την εκκλησία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς βέβαια γιατί τα παίρνει. Και όταν εξετάσαμε να δούμε ότι παίρνει τα κεριά για να τα κάνει το βράδυ στριφτήρι, να ανάψει το φως για να διαβάσει σε αυτή την εποχή. Φανταστήκατε την γυναίκα που έρχεται να πάρει το φαγητό με την κατσαρόλα και λέει ότι βάλτε μου λίγο περισσότερο
και να μου πει εμένα μυστικά ότι τώρα αυτό το φαγητό θα το πάω στην κουζίνα, να το βάλω να μαγειρευτεί στο σπίτι για τα παιδιά που θα έρθουν από το σχολείο, να μην μάθουν ότι είναι από το συσίτιο, να ξέρουν ότι είμαστε σε θέση να έχουμε ένα πιάτο φαγητό. Μπροστά σε τέτοια πράγματα, μπροστά σε τέτοια περιστατικά, μπορεί κανείς να κοιτάει τα προσχήματα του Κυριλέ και του καθώς πρέπει, ξέρω εγώ λοιπόν. Πρέπει να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Να κάνουμε αυτοκριτική ο καθένας μας και να βοηθήσουμε ο καθένας το δικό του. Πέστε μου κάτι. Εσείς, παρά το γεγονός ότι δίνετε κάποτε κάποια συνέντευξη, αποφεύγετε την πολλή δημοσιότητα και το θόρυβο. Σας άρεσε πάντα να λειτουργείτε έτσι? Πάντοτε, μάλλον. Νομίζω ότι 2-3 φορές έχετε ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν το φτάνει πια. Και σήμερα. Και σήμερα που μιλάτε, που λέτε δύσκολα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε ενωμένοι. Μήπως, αν βοηθάει για το λαό μας, ευχαριστιέμαι. Αλλά μπορεί και να μην βοηθάει, δεν ξέρω. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος, το γράφουν κιόλα και το λένε, ότι σιωπώ, δεν μιλάω, δεν κάνω, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Και να σας πω κάτι άλλο, κύριε Τράγκα, δεν αισθάνθηκα ποτέ μέσα στην εκκλησία σαν αφεντικός, αισθάνομαι διάκονος, αισθάνομαι υπηρέτης. Θυμάμαι το περιστατικό εκείνο που ο Κύριος ανεβαίνει στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και μαθητέ του ακόμα δεν είπα αρμυρωδιά τι γίνεται γύρω του. Και τον πλησιάζουν και βάλανε και μέσω και τη μάνα τους. Τώρα, λέει, που θα υπάρξει τη δόξα, βάλει να κάτσει ένας δεξιά και ένας αριστερά. Αυτό. Το ανθρώπινο πάντοτε, η εξουσία. Και τους είπε ο Χριστός, ούτως ενήμενε. Εδώ όσοι ήρθατε κοντά μου, δεν έχει τέτοια. Όποιος θέλει να είναι αυτός της πολιτείας μου, πρέπει να είναι διάκονος. Θα υπηρετήσει τους άλλους, τους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ για να υπηρετηθώ, να υπηρετήσω. Και διερωτώ με, γιατί πήγα να γίνω παπάς? Ανέδειξε, έγινε αρχιεπίσκοπος. Γιατί το έγινε, για τι? Αν δεν βοηθήσω τον άνθρωπο, αν δεν. Ήμουν καλά στο πανεπιστήμιο. Ήμουν αρχαιολόγος, ήμουν, ξέρω εγώ. Τι ήταν αυτό που με έκανε? Η φτώχεια, ο πόνος των ανθρώπων. Όταν πήγαινα στα χωριά και έβλεπε από τα παιδιά, δεν πήγαινανε στο σχολείο. Γιατί δεν υπήρχε. Διότι δεν είχαν τα εισιτήρια να πάνε από το χωριό στο μεγάλο χώρο που ήταν το σχολείο κάτω. Και άλλα ένα σωρό πράγματα. Όταν ήμουν στην επαρχία, μια γιαγιά ήταν μόνη της από την Μικρά Ασία και παίρναγε ένα γείτονες και τις βάζανε στην καρέκλα ένα μπουκάλι όπως το θύλαστο του μικρού παιδιού για να έχει να πιει ένα νερό. Πήγαινε το βράδυ και την έβλεπα και της έκανα παρέα της κύρας Σουσανιός. Και όταν έφευγα, λέω, τι θέλεις, μου λέει, κούρδισέ μου το ρολόι, μου λέει, γιατί αυτό είναι η συντροφιά στη ζωή μου. Και αυτή έγινε η αφορμή, αυτό έγινε η αφορμή, να γίνει το ωραιότερο κέντρο στην Λιβαδιά για τους ανθρώπους, τους κατακήτους και τους εγκαταλελειμμένους. Πέστε μου κάτι, προηγουμένως είπατε, έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι βοηθάνε και οι πλούσιοι αυτή την εποχή, αλλά όχι πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα μεγάλα ονόματα της μεταπολίτευσης που, αν θέλετε, κυριάρχησαν στο οικονομικό πεδίο, πλησιάζουν τώρα την εκκλησία και εσάς να σας πούνε, εντάξει παιδί μου, βγάλαμε κάποια δισεκατομμύρια, να βάλουμε αυτή τη στιγμή στο έργο σας 100-200. Δεν σπάνια φέρα. Όχι. Δεν υπάρχουν. Ένας άνθρωπος έχει παρουσιαστεί για να κάνει ένα ίδρυμα μόνος του και είναι αυτός ο οποίος μου έδωσε και τα λεφτά για τα σχολεία. Είναι η ίδια οικογένεια, η ίδια οικογένεια. Λοιπόν, δεν... Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ένας από όλους, ένας. Της μεταπολίτευσης. Για τέτοια, για μεγάλα ποσά. Ναι. Οι άλλοι είναι τα μικρά, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Και ένας όμως από τη μεταπολίτευση εμφανίστηκε που έκανε κάτι καλό για τα σχολεία και έρχεται και για το ίδρυμα αυτό. Αυτό που μου λέτε, κάποια κυρία μπροστά πρέπει να μας χαροποιεί ότι θα γίνει για ένα ίδρυμα. Και κάποια κυρία... Κάποια, μπροστά από λίγες μέρες, και μου βάλει το χέρι στην τσέπη και άφησε κάτι το οποίο ήταν βαρύ. Λέω, τι θα είναι? Και ανοίγοντάς το μετά, άφησε, είχε τα μέσα 40 λίρες χρυσές. Πέστε μου κάτι, μακαριότατε. Τώρα έρχονται οι γιορτές. Εσείς τι θα συστήνατε, ας πούμε, να πάρουμε σε κατηγορίες? Τις ευχές σας για τον πολιτικό κόσμο της χώρας θα ήθελα.
Σας απασχολεί πάρα πολύ, βλέπω, το θέμα εκεί πέρα. Όχι, θέλω από έναν ιεράρχη, ο οποίος είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, αθόρυβος και δημιουργικός, τι θα ευχόταν καταρχάς στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον κόσμο. Κοιτάξτε, τους ξεχωρίζω πρώτα πρώτα σαν πρόσωπα και σαν ανθρώπους διακονίας, θα πω αυτή τη λέξη. Σαν πρόσωπα, επειδή και εγώ πρόσωπο είμαι, έχουμε όλοι μας τις αδυναμίες, όλοι μας έχουμε τις δυσκολίες, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, προσπαθούμε και... Ουδείς αναμάρτητος. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι η Εκκλησία, εξάλλου να μπορέσει να μας δώσει ένα στήριγμα, να σηκωθούμε. Στη διακονία είμαι αυστηρός, διότι πήγαν μόνοι τους. Πάνε για να υπηρετήσουν. Και υπουργός, αν ψάξετε στο λεξιλόγιο, είναι ο υποέργων, είναι αυτός που είναι, τον διατάζω να μου κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό δεν δικαιολογώ παραχωρήσεις σε αυτό το θέμα. Δεν δικαιολογώ. Γι' αυτό αυτή η πολιτική, και έχουμε πολλούς πολιτικούς, αρκετούς πολιτικούς, οι οποίοι έχουν αυτή τη συνέστηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν όλοι να είναι έτσι, αν στη ζωή ήταν έτσι παλιότερα, γιατί πάντοτε οι άνθρωποι είναι το ίδιο πράγμα. Πριν ψηφίσουν κάθε τι, πριν γράψουν, πριν σκεφτούν, να έρθουν στη θέση αυτών των ανθρώπων που υποφέρουν. Στο παιδάκι αυτό που δεν έχει φως για να διαβάσει. Στη γυναίκα αυτή που δεν έχει να μαγειρέψει. Και όλες οι δικαιολογίες είναι λόγια ξερά. Αυτό που θα πει η καρδιά τους αυτή την ώρα, να το τηρήσουν. Και ας μην βγουν ποτέ βουλευτές, δεν χάλασε ο κόσμος. Πάντως, βλέπω ότι έχετε την μεγάλη καρδιά, γιατί και το αξίωμά σας, ξέρετε, κρίνετε, κριτικάρετε, σχολιάζετε, αλλά έχετε τη μεγάλη καρδιά να μπαίνετε μέσα στις φυλακές, να βλέπετε ανθρώπους. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, από πλευράς τιμωρίας πολιτικών, πώς είδατε εσείς την τιμωρία του κυρίου Τσοχατζόπουλου? Κοιτάξτε, και των συγγενών του. Σαν άνθρωπο δεν θέλω να το κρίνω. Αν αληθεύουν όμως αυτά όλα, είναι ήδη τιμωρημένος μέσα του. Δεν τον λέω. Αλλά είναι κρίμα όμως. Είναι κρίμα. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διαφεύγουν, οι οποίοι δεν είναι ειλικρινείς. Και η πολιτεία στην προκειμένη περίπτωση και για όλες αυτές που είπατε, δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, είμαι ούτε τα ξέρω, πέρα από τα γράμματα, τα λίγα, τα εξαστικά, τίποτα. Πώς θα τα εισπράξει αυτά τα χρήματα τώρα? Δεν πρέπει να βρει τρόπο να τα εισπράξει τα χρήματα από αυτόν που παραφέρθηκε, από αυτόν που τα πήγε εδώ, αυτά από εκεί. Αφού τα πήρες, φέρτε τα χρήματα εδώ πέρα. Δηλαδή, να είμαστε και αποτελεσματικοί, να μην είμαστε μόνο θεωρητικοί. Ευχές θέλω δικές σας για το 2014. Κλείνοντας τη συνέντευξη, μια ευχή θα έλεγα σε όλους μας, να έχουμε υγεία, να έχουμε φωτισμό από το Θεό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, δύναμη για δουλειά, και όλα αυτά που είπαμε τώρα να έρθουν τα πράγματα έτσι που να μην τα ξαναχρειαστούμε πέρα από το 2014. Να έχουν αλλάξει και να μην τα ξαναχρειαστούμε. Από ό,τι βλέπω το 2014 δεν βλέπετε αλλαγές σημαντικές. Μακάρι να μην πάμε χειρότερα. Λοιπόν, έστω να βάλουμε ένα όριο το 2014 και να πούμε ότι δεν μας χρειάζονται πια ούτε τα συσίτια μας χρειάζονται, ούτε η παρουσία του Αρχιεπισκόπου μας χρειάζεται, ούτε τούτε ούτε εκείνα, αλλά θα προχωρήσουμε μπροστά. Ένα μήνυμα ήθελα να δώσω προς το λαό μας, ότι δεν είναι η μόνη κρίση που πέρασε ο τόπος μας. Περάσαμε κρίσεις, 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 και τις ξεπεράσαμε. Και κατοχές. Ναι. Θα την ξεπεράσουμε και αυτή. Και μαύρες περιόδους. Θα την ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Να είμαστε αισιόδοξοι, να σταθούμε στα πόδια μας, να έχουμε το θάρρος μας και να μην κάνουμε πράγματα που οδηγούν στην εκτροπή, διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν ξεφύγει λίγο από την ενότητα, αν ξεφύγει λίγο από αυτό το που μας συνδέει και μας ενώνει, μου πολλά ότι έχουμε διαφορές, μα είμαστε ενωμένοι εδώ. Οι άλλοι που είναι αδιάφοροι είναι χειρότερα έξω. Αν ξεφύγουμε από αυτό, σε αυτόν τον τόπο, θα έρθουν σύμφορες. Φοβάστε εμφύλιο?
Κοιτάξτε, μερικές φορές. Ή φοβάστε, ας πούμε, πόλεμο με κάποιον από τους μη φιλικούς γείτονες? Όχι, το τελευταίο δεν το θυμάμαι, δεν το φοβάμαι, διότι θα είναι ένας πόλεμος 5 ημερών, δεν θα έχει τίποτα. Θα γίνουν ζημιές βέβαια. Αλλά εμείς που είμαστε μεγαλύτερος από όλους σας που είμαστε εδώ, που έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, μια σπίθα χρειάζεται μερικές φορές και όλα αλλάζουν. Και να μην έχουμε γενιές χαμένες. Αυτή η γενιά που είναι τώρα χάνεται. Φεύγουν, είπατε, στο εξωτερικό. Δεν πρέπει αυτό να μας φοβίζει, διότι η Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια έχτιζαν, λέει, τις απικίες ο ιστορικός. Από γκρίνια, από φτώχεια, από δυσκολίες. Και έγινε αυτός ο οικουμενισμός ο μεγάλος. Αλλά είναι πόνος να φεύγουν τα παιδιά από τον τόπο τους. Τις πολιτικές δολοφονίες που είχαμε τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω, γιατί αναφερθήκατε στο μια σπίθα χρειάζεται για να ανάψει τον μπαρούτι. Αυτές τις τελευταίες δολοφονίες και του αριστερού, του αντιφασίστα καλλιτέχνη και των δύο παδών της Χρυσής Αυγής, πώς τις σχολιάζετε, τις εντάσσετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εκρηκτικό? Με πολύ συμπάθεια στέκομαι στην οικογένεια για τη θλίψη τους και καταδικάζω οποιοδήποτε θάνατο, οπουδήποτε και αν έρχεται και για οποιοδήποτε λόγο. Μια ζωή που δεν μπορεί να τη φτιάξεις, δεν μπορεί να την καταστρέψεις. Γι' αυτό με πολύ συμπάθεια βλέπω αυτές τις δύο περιπτώσεις και έχω μέσα από την καρδιά μου να μην επαναλαμβάνονται. Μια τέτοια ενέργεια, μια τέτοια δολοφονία, μια τέτοια, ξέρω εγώ, περίπτωση, από όπου και να γίνεται, είναι καταδικαστέα. Μακαριότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και για τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω δερμά τον Αρχιεπίσκοπο που μας έδωσε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη, η οποία